Το παραπέντε πήρε το όνομά του από τις λέξεις parachute που σημαίνει αλεξίπτωτο και πεν που σημαίνει πλαγιά. Είχε τον μύθο του extreme sport και συγχρόνως μιας δραστηριότητας για λίγους. Εδώ και πολύ καιρό όμως έχει πάρει την αληθινή του υπόσταση, που είναι απλά η πραγματοποίηση της επιθυμίας του ανθρώπου να πετάξει με πλήρη ασφάλεια. Έτσι, στο νησί μας το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί μια φιλική συνάντηση με αθλητές του παραπέντε που θα πετάξουν πάνω από το νησί. Όλοι μπορούν να το δοκιμάσουν και να πετάξουν μαζί με τη συνοδεία των αθλητών, εφόσον θα το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες. Είναι μια φιλική συνάντηση που γίνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Κατεβαίνουν 6 συναθλητές μου, μεταξύ αυτών ο παγκόσμιος πρωταθλητής Χάρης Χριστόπουλος, ο οποίος εκτός του ότι θα πετάξει θα αποθανατήσει διάφορα μέρη από τον αέρα του νησιού μας, το οποίο αυτό το υλικό θα είναι στη διάθεση του κάθενος για να τον προβάλλει. Αλλά πέρα από αυτό, στόχος είναι να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση κάθε καλοκαίρι. Είναι δηλαδή μία... προετοιμάζουμε το έδαφος για μια πανελλήνια συνάντηση με στόχο να γίνεται κάθε καλοκαίρι στη Ζάγηθο, όπως γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Mm-hmm. Όπου τις δύο αυτές μέρες, Σάββατο και Κυριακή, τι ακριβώς θα κάνετε, πού θα πετάξετε? Σάββατο και Κυριακή, το Σάββατο θα πετάξουμε στην περιοχή Αλικών Γερακαρία, την Κυριακή, πόλη Βασιλικό. Όσοι θέλουν να παρευρεθούν μπορούν να κάνουν και μια βόρτα με διπλό αλεξίπτωτο, γιατί διαθέτουμε και διπλό αλεξίπτωτο, και να απολαύσουν τη μαγεία της πτήσης αλλά και της φύσης. Mm-hmm. Και πού μπορούμε να σας βρούμε, όποιος ακινθινός θέλει να τολμήσει κάτι τέτοιο? Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι Σάββατο περιοχή Αλικών, Γερακαρία, και Κυριακή πόλη. Βέβαια, στην πόλη και στο Βασιλικό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν διθέσεις πτήσεις, άρα μιλάμε για το Σάββατο. Μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνό μου, να τους πούμε ακριβώς, γιατί αυτά θα τα καθορίσει ο καιρός. Mm-hmm. Σε ποιο σημείο ακριβώς θα είμαστε. Υπάρχουν κατάλληλα μέρη, αλλά θα μας καθορίσει ο καιρός σε ποιο σημείο ακριβώς θα είμαστε το Σάββατο. Πολύ ωραία. Και είπαμε, στόχος είναι να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Πιο οργανωμένα, να θεσμοθετηθεί κάπως. Πολύ σωστά, να θεσμοθετήσουμε μια πανελλήνια συνάντηση, όπως γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος που παίρνω και εγώ μέρος. Έτσι και λοιπόν και στη Ζάκηθο να γίνει μια γιορτή, μια πανελλήνια συνάντηση, η οποία θα έρχονται αθλητές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, προκειμένου να δώσουμε χαρά σε όλους τους φίλους και τους συμπολίτες μας.